Welcome to my Greek diary, where we all learn and study Greek together through many different resources while we are having fun. Why not? Today we will do an exercise. First, fill the 10 gaps with the verb to be, conjugated according to the subject. Second, do the same with the verb to have. I recommend you, as a good tip, to repeat after me out loud while doing the exercise. If you make some mistakes, please relax for 2 minutes and give it a try again. I'm gonna give you the correction after the exercise, alright? And also, after a few days, repeat this exercise just to check how well you remember. Ένα. Ο πατέρας μου από εκεί. 2. Από πού? 3. Διπλωμάτης. 4. Αυτή μαζί στην Αθήνα. 5. Ο φίλος μου γυμναστής. Let's carry on. 6. Ο Γιώργος και Χρήστος αδέρφια. 7. Αυτή πολιτικός. 8. Εμείς γείτονες. 9. Αυτές φίλες από παλιά. 10. Η οικογένειά μου στο χωριό. Let's now do a revision of the verb to have. Έχω. 1. Η μητέρα μου δεν αδέρφια. 2. Μόνο μία τσάντα. 3. Ο πατέρας μου 20 ξαδέρφια. 4. Μία μηχανή. 5. Την εφημερίδα. 6. Δυστυχώς δεν χρόνο. 7. Το μολούβι. 8. Η γιαγιά μου δεν κινητό. 9. Οι γείτονές μου 2 παιδιά. 10. 1 αυτοκίνητο. Πάμε να δούμε. 1. Ο πατέρας μου είναι από εκεί. 2. Από πού είστε? 3. Είσαι διπλωμάτης? 4. Αυτή είναι μαζί στην Αθήνα. 5. Ο φίλος μου είναι γυμναστής. 6. Ο Γιώργος και Χρήστος είναι αδέρφια. 7. Αυτή είναι πολιτικός. 8. Εμείς είμαστε γείτονες. 9. Αυτές είναι φίλες από παλιά. 10. Η οικογένειά μου είναι στο χωριό. 1. Η μητέρα μου δεν έχει αδέρφια. 2. Μόνο έχω μία τσάντα. 3. Ο πατέρας μου έχει 20 ξαδέρφια. 4. Έχεις μία μηχανή. 5. Έχετε την εφημερίδα. 6. Δυστυχώς δεν έχω χρόνο. 7. Έχεις το μολούβι. 8. Η γιαγιά μου δεν έχει κινητό. 9. Οι γείτονές μου έχουν 2 παιδιά. 10. Έχουμε 1 αυτοκίνητο. How was it? Don't forget to do it again in a few days' time, just for you to remember these things. Also, don't forget to give a like and to subscribe. Τα λέμε μετά!